μυστικά μαζί ήταν ξεκίνησε από μια δικιά μου διάθεση να βρίσκομαι ξαφνικά σε μέρη και να παίζω για να μπορέσω να τραγουδήσω σε μέρη που οι συνθήκες δεν ευνοούν να γίνει ένα live. Και δεν εννοώ φυσικά εδώ την Καλαμάτα, απλά και εδώ επιλέξαμε ένα μέρος το οποίο είναι ιδιαίτερο, ένα χώρο πολύ πιο μικρό και πολύ συγκεκριμένο. Και αυτή είναι η ομορφιά, ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο μιας περιοχής, ενός τόπου, είτε ήταν η Γάβδος που είναι ένα μέρος απλησίας, είτε είναι η Καλαμάτα σε ένα ιδιαίτερο χώρο. Και επικοινωνείς με τους ανθρώπους ξαφνικά, μυστικά, σε ένα μικρό, έτσι, με ανάγκη την επικοινωνία και την ουσιαστική επαφή. Λες, μικραίνει η γη. Στο τέλος νομίζω ότι απελευθερωθήκανε και καταφέραμε να αποκτήσουμε την κοινωνία και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό για μένα. Εμένα ούτως ή άλλως είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να μπορώ να εισπράττω τα vibes των ανθρώπων που δίνουν ανάλογα με τη διάθεσή τους και την ημέρα και τον τόπο και τα πάντα. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ το ότι μπορεί αυτό το πράγμα να μεταλλάσσεται και να ξεκινήσει ένα live κάπως και να γίνει κάτι τελείως άλλο στο τέλος. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που το πετύχαμε αυτό και εγώ και οι συνεργάτες μου και ο κόσμος. Πως με είδαν ωραία και κεφάτη, να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι, που να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι, με τα ρούχα πέφτω πάνω στο κρεβάτι. Μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη. Σου είπανε φίλοι πως με είδαν ωραία και κεφάτη, να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι, που να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι. Μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη, με τα ρούχα πέφτω μόνη στο κρεβάτι. Σου είπανε φίλοι πως με είδανε ωραία και κεφάτη.